και τα μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου για τον επαγγελματισμό και την προσήλωση που έχουν επιδείξει ανταποκρινόμενοι στο έργο που τους έχει ανατεθεί. Ευχαριστήσεις επίσης θα ήθελα να μεταφέρω και στους αντιπροσώπους των υποψηφίων για τη συνεργασία που έχουν επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω τέλος στους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα στο Βοηθών Γενικών Εφόρων και στους εφόρους εκλογής. Σε λιγότερη από μια ώρα η ψηφοφορία αυτή θα λήξει. Καλώ τους ψηφοφόρους που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως μεταβούν εγκαίρως στα εκλογικά κέντρα και οπωσδήποτε πριν τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 5 το απόγευμα ψήφισα συνολικά 379.554 πρόσωπα, αριθμός που αναλογεί σε 67,6% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρω ότι στις προεδρικές εκλογές του 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 66,2%, γεγονός που καταδεικνύει μια αύξηση 1,4 ποσοστιαίων μονάδων. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά ψηφισάντων ανά εκλογική περιφέρεια είναι Λευκωσία 69,7%, Λεμεσός 64,3%, Αμόχωστος 68,2%, Λάρνακα 66,3% και Πάφος 71,3%, ενώ στο εξωτερικό το ποσοστό ψηφισάντων ανέρχεται στο 66,6%. Κύριε Φώτη, τι γίνεται όταν στις 6 ώρα που κλείνουν οι κάλπες υπάρχει ακόμη κόσμος έξω από εκλογικά κέντρα? Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες? Όπως έχω αναφέρει κατ' επανάληψη, για να μπορεί να δοθεί παράταση θα πρέπει να υπάρχει αθρώα προσέλευση ψηφοφόρων έξω από συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή θα δοθεί παράταση μόνο στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο και ταυτόχρονα θα δοθούν οδηγίες ούτως ώστε όλα τα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα να κλείσουν, αλλά οι κάλπες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία και στο κέντρο που θα δοθεί παράταση. Διευκρινίζω όμως πως στην περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό κέντρο στις 6 το απόγευμα, οι οδηγίες που έχουν οι προεδρεύοντες υπάλληλοι είναι να ζητήσουν από τους ψηφοφόρους αυτούς να εισέλθουν εντός του εκλογικού κέντρου. Θα κλείσει στη συνέχεια στις 6 η πόρτα, θα τους δοθεί χρόνος για να ψηφίσουν και στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύει η παράταση. Παράταση σημαίνει, είναι μια έτσι πολύπλοκη διαδικασία, θα ισχύσει η παράταση μόνο αν υπάρχει αθρώα προσέλευση ψηφοφόρων. Γι' αυτό καλώ ακόμα μία φορά τους συμπολίτες μας οι οποίοι σκοπεύουν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε έγκαιρα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρηθούν. Διευκρινίζω ξανά όμως ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στους προεδρεύοντες υπαλλήλους είναι ότι αν υπάρχει κόσμος έξω από το εκλογικό κέντρο στις 6, θα τους διευκολύνουν. Θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εντός του εκλογικού κέντρου για να ψηφίσουν και στις 6 θα κλείσουν την πόρτα και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για όσους θα είναι μέσα στο εκλογικό κέντρο, ούτως ώστε όλοι να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ.